και πέθαναν στα νησιά. Για πολλές δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα, σαν να μην υπήρξαν. Μικρές, προσωπικές, ανίποτες ιστορίες και χιλιάδες όνειρα που συνθλίφθηκαν χωρίς τέχνη σκέψη και χωρίς εικόνα, ανάμεσα στις μιλόπετρες μιας εποχής και της επόμενης και της άλλης, αφού καμία εποχή δεν ήταν κατάλληλη για αυτές. Γυναίκες, όπως τόσες σε αυτόν τον τόπο, όπως τόσες σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί καταπιάστηκα με αυτό το θέμα? Από την αρχή κατάλαβα ότι ήταν σαν να ψάχνω βελόνες μέσα σε δεμάτια σανό. Και αυτή η σκέψη δεν έπρεπε να με συντροφεύει όσο το έμαθα. Ο λόγος μπορεί να ήταν απλά γιατί συλλογίστηκα αυτή τη γυναίκα. Πότε άλλο κορίτσι, ακούγοντας κάποια νύχτα μακρινή μουσική, να ονειρεύεται ένα μέλλον που σύντομα θα αποδειχθεί προδοτικό. Πότε κλεισμένη πίσω από πέτρινους τοίχους και κλειστά παραθυρόφυλλα, ζώντας με την αυταπάτη της ελευθερίας που θα ήταν ο γάμος της. Και πότε μέσα στο καταχύμωνο, σε μια καλύβα ανάμεσα στα ζώα της, να ζεσταίνεται από τα χνότα τους, αφού κανείς άνθρωπος δεν είναι κοντά της να τη ζεστάνει και να την παρηγορήσει. Την είδα να κοιτά όσο μακριά μπορεί να φτάσει η ματιά της, αλλά η ματιά να σκοντάφτει στο εμπόδιο του τοίχου απέναντι, που τη φράζει τον ορίζοντα και τη θέα του κόσμου. Την είδα κρυμμένη σε μια σκοτεινή κόχη να παρακολουθεί τους άλλους να χορεύουν στα πανηγύρια και τα γλέφια των γάμων, αλλά να μην πλησιάζει, γιατί η θέση της δεν ήταν ανάμεσά τους. Την είδα με το πρόσωπο χαραγμένο από τόσα χρόνια δύσκολη ζωή και το βλέμμα θολό πίσω από τα πρεσβειοπικά γυαλιά, σκυμμένη πάνω από ένα εργόχειρο που κάνει πάντα για κάποιον άλλον. Για μια κόρη, για μια εγγονή, καμιά φορά για το γάμο ενός κοριτσιού, γιατί την προσωπική της δουλειά τη θεωρεί πιο φθηνή από ένα αγοραστό δώρο. Την είδα να περιμένει πολλά χρόνια, με λαχτάρα την επιστροφή του νέου ρωμαλαίου άντρα που παντρεύτηκε κάποτε. Και όταν εκείνος επιστρέφει επιτέλους, να είναι ένας άγνωστος, κουρασμένος γέροντας. Βλέπω και τους δυο να κοιτάνε ο ένας τον άλλον με κρυμμένη έκπληξη και αγωνία, γιατί κανείς δεν είναι αυτός που ήταν όταν βρέθηκαν μαζί τελευταία φορά. Είναι αργά πια για να μάθουν αν άξιζε να περιμένουν. Την είδα να χειρεύει άγουρο κορίτσι από έναν άντρα που καλά καλά δεν γνώρισε, που καλά καλά δεν αγάπησε, και να πρέπει να ξοδέψει την υπόλοιπη ζωή της στη μνήμη του. Τόση σπατάλη χρόνου, τόση σπατάλη ζωής. Την είδα να μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά, σαν να ήταν ορφανά, αφού ο πατέρας ποτέ δεν ήταν κοντά. Την είδα να μοιράζει στο τραπέζι το καρβέλι το ψωμί που ίδια ζύμωσε και να κρατάει τον εαυτό της το πιο μικρό ξερό κομμάτι. Αυτές οι γυναίκες ήταν λίγο οι μανάδες μας, λίγο οι θείες μας, οι γιαγιάδες μας, οι μακρινές συγγενείς μας. Οι σκιές τους μας ακολουθούν και καμιά φορά στοιχιώνουν τη σκέψη μας και επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Ίσως αυτές λοιπόν, οι σκόρπιες, κατακερματισμένες εικόνες γυναικών, είδωλα σε σπασμένα κομμάτια καθρέφτη, να ήταν και ο λόγος αυτού του βιβλίου.